Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μοσχαράκι κοκκινιστό με μελιτζάνες ταχύτερα ταχύτητος και σε 50 λεπτά το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Θα έχει όλα τα αρώματα μέσα από τον μπαχάρι, την κανέλα, την ντοματούλα και πραγματικά θα γίνει ασυναγώνιστο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε μπρος ταχύτητα ταχύτητος. Θέλουμε να αρχίσει να ζεσταίνεται γιατί θέλουμε να σουτάρουμε καλά το κρεατάκι μας. Οπότε, βάλτε μπρος στο τέρμα, τέρμα τη φωτιά σας εδώ και αφήστε να ζεσταθεί καλά η χύτρα ταχύτητος. Τώρα, έχω πάρει ποντίκι για αυτή τη συνταγή. Το ποντίκι θεωρώ ότι για τέτοιες συνταγές μαζί με την ουρά, ίσως το σομπούκο και όλα αυτά τα μέρη του ζώου που είναι πάρα πολύ μειώδη μας κάνουν περισσότερο για τέτοια φαγητά γιατί θέλουμε να πάρουμε όλη τη ζελατίνη που κρύβεται μέσα στους μυς. Αυτό που βλέπετε είναι ζελατίνη και μας αρέσει πάρα πολύ και μας δίνει αυτή την υπέροχη γεύση στο κρέας μας. Τώρα, κόβουμε σε μεγάλες μερίδες, μεγάλα κομμάτια εδώ. Βέβαια, αυτό μπορεί να σας το κάνει ο χασάπης, αλλά το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Συνεχίζουμε να το λέμε ότι καλύτερο είναι να το κάνουμε εμείς. Γιατί μαθαίνουμε περισσότερο τα κρέατα, μαθαίνουμε καλύτερα να κόβουμε και βέβαια συντηρούμε περισσότερο τα φαγητά μας. Όταν κόψουμε εμείς το κρέας, συντηρείται περισσότερο. Άμα το κόψει ο χασάπης, είναι μεγαλύτερη επιφάνεια που έχει, οπότε χαλάει πιο γρήγορα. Οπότε θα κόψω μεγάλα κομμάτια εδώ. Ωραία. Λοιπόν, με το που κόψουμε το κρεατάκι μας, πρέπει οπωσδήποτε να αλατοπιπερώσουμε. Μην λυπηθείτε ούτε το αλάτι, ούτε το πιπέρι. Και εμένα έτσι μου αρέσει να είναι λίγο χοντροκομμένο το αλάτι και χοντροκομμένο το πιπέρι. Ανακατέψτε καλά, να πάει το αλάτι και το πιπέρι παντού. Και μόλις ανακατέψτε καλά, η χύτρα ταχύτητος έχει ζεσταθεί, οπότε θα ρίξουμε περίπου 3 με 4 κουταγιές σούπας ελαιόλαδο. Και το κρέας μας μέσα. Θέλουμε να δώσουμε ωραίο χρώμα, οπότε λίγο υπομονή. Ανακατέψουμε εδώ. Και όση ώρα κάνουμε να δώσουμε χρώμα στο κρέας, να ψιλοκόψουμε κρεμμύδι και σκόρδο. Το ψιλοκόψουμε είναι σχετικό. Θα κόψουμε έτσι μεγάλα κομματάκια, γιατί θα μπει το κρεμμύδι μέσα στη χύτρα ταχύτητος. Οπότε και μεγάλα κομμάτια να κόψουμε το κρεμμύδι, πάλι θα καραμελώσει, πάλι θα λιώσει, θα γίνει ακριβώς αυτό που θέλουμε. Οπότε μην νοιάστε τόσο πολύ να ψιλοκόβετε. Σε αυτό το μέγεθος είναι μια χαρά. Κόψω και το άλλο. Εδώ. Και έχω 2 σκελίδες σκόρδο. Αυτές κόψετε στα 3. Δεν χρειάζεται να τις ψιλοκόψετε. Αυτές με στη χύτρα ταχύτητος θα λιώσουν τελείως. Τώρα, με το πάρει ωραίο χρώμα το κρεατάκι μας, ρίχνουμε μέσα στο κρεμμύδι. Εδώ. Μαζί με το σκόρδο. Θα ρίξω μέσα λίγο μπαχάρι. Είναι 5 μπαχαράκια. Θα τα βρούμε στο τέλος. Αλλά σας έχω πει το κόλπο με το μπουγκεγκαρνί, οπότε μπορείτε να κάνετε και αυτό. Μία κανέλα. 4-5 γαριφαλάκια και οπωσδήποτε 2 φιλαράκια δάφνη. Ρίχνουμε και αυτά μέσα και στη συνέχεια τα πράγματα είναι πολύ πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να σουτάρουμε τον πελτέ, το ρίχνουμε κατευθείαν μέσα. Ο πελτές λόγω της χύτρας ταχύτητος ουσιαστικά θα μαλακώσει και θα λιώσει, θα γίνει ακριβώς όπως θέλουμε να γίνει. Θα προσθέσω λίγο ζάχαρη και λίγο μπουκοβό. Εδώ. Θα σβήσω με κρασί. Κόκκινο καλό κρασάκι θα βάλετε. Την ντομάτα μας. Και ανακατεύουμε καλά. Την υγρασία που χρειαζόμαστε στο φαγητό μας θα την πάρουμε από το κρέας μας. Μην φοβάστε ότι πρέπει να βάλετε παραπάνω υγρασία μέσα, γιατί όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στη συγκεκριμένη συνταγή θα γίνουν πάρα πολύ απλά. Πώς? Κλείνοντας το καπάκι. Κλείνουμε το καπάκι. Βάζουμε στην ένδειξη 2 που είναι για τα κρέατα και από τη στιγμή που η βαλβίδα φτάσει στο πράσινο σημείο μετράμε ακριβώς 35 με 40 λεπτάκια. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα στο πράσινο σημείο, δεν τα αφήνουμε πολύ δυνατά. Τώρα, όση ώρα γίνεται το κρεατάκι μου, εγώ θα ετοιμάσω και τις μελιτζάνες, γιατί τις μελιτζάνες δεν τις βάζουμε εξ αρχής μέσα. Άμα τις βάλουμε εξ αρχής, τι γίνεται? Θα γίνουν πουρές, το καταλαβαίνετε. Οπότε τις μελιτζάνες πρέπει να τις βάλουμε στο τέλος. Αλλά όση ώρα περιμένουμε να γίνει το φαγητό μας, δηλαδή 30-40 λεπτάκια, θα ετοιμάσουμε τις μελιτζάνες που είναι πολύ εύκολα. Απλά πάρτε τις μελιτζάνες, κόψετε εδώ στη μέση. Πρώτα κόβουμε τις άκρες, μετά στη μέση, εδώ. Και μόλις κόψουμε εδώ, παίρνουμε και κόβουμε wedges. Μεγάλα κομμάτια. Ουσιαστικά εδώ και εδώ. Ωραίες φέτες, κομμάτια. Είναι πολύ απλά. Όσο πιο
λεπτές κόψεις με τις μελιτζάνες, τόσο καλύτερες θα γίνονται. Και πάντα πρέπει να αφήνουμε πάνω στη μελιτζάνα λίγο από τη φλούδα. Γιατί η φλούδα έχει την τάση να κρατάει το σχήμα της μελιτζάνας. Σε περίπτωση που βγάλουμε τη φλούδα εκτός, δεν θα μείνει τίποτα στο τέλος να φάμε στο φαγητό μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό πάντα να σκέφτεστε ακριβώς αυτό που σας λέω. Τώρα, θα ρίξω λίγο αλατάκι. Γιατί έχουν αρκετά σπόρια οι μελιτζάνες μου, το βλέπετε. Όταν έχουν αρκετά σπόρια οι μελιτζάνες σημαίνει πως ίσως να πικρίζουν λίγο. Οπότε πάντα όταν έχουν σπόρια ρίχνουμε λίγο αλατάκι. Και βέβαια ακόμα καλύτερα γιατί το αλάτι θα μπει μέσα στις μελιτζάνες, οπότε τις κάνουμε πάρα πολύ γευστικές επειδή θα τις ρίξουμε στο τέλος. Εδώ. Ανακατεύουμε να πάει το αλάτι παντού. Και αφήνουμε τις μελιτζάνες μας στην άκρη. Τώρα, από ό,τι βλέπετε η βαλβίδα έχει φτάσει στο πράσινο σημείο, οπότε χαμηλώνω τη φωτιά αρκετά. Και περιμένω 35 με 40 λεπτάκια μέχρι που το φαγητό μου είναι έτοιμο. Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, θα γρανίσουμε και τις μελιτζάνες, θα τα ενώσουμε, θα τα παντρέψουμε και θα είναι έτοιμο το φαγητό μας. Και μόλις περάσουν τα 35-40 λεπτάκια, σβήνουμε τη φωτιά μας, αφήνουμε έτσι όπως είναι τυχύτερα ταχύτητος και ήρθε η ώρα να τηγανίσουμε τις μελιτζάνες μας. Σε δύο δόσεις, έχω λαδάκι εδώ πέρα σπορέλαιο, οπότε θα τις τρίξω μέσα. Και μόλις τηγανίσω καλά τη μία δόση. Θα βγάλω εδώ πέρα σε λίγο χαρτάκι, θα τηγανίσω και την άλλη και στο τέλος θα παντρέψω όλα τα υλικά μου μέσα στη χύτρα ταχύτητος. Και οι μελιτζανούλες μου είναι έτοιμες, βγάζω και αυτές. Δύο δόσεις, μπαμ μπαμ θα γίνουνε. Τέλεια. Μπορούμε βέβαια τις μελιτζάνες να τις βάλουμε και μέσα στη χύτρα ταχύτητος να γίνουνε, αλλά θέλουμε να πάρουν αυτή την κρούστα και αυτή τη γεύση από το τηγάνισμα. Και ήρθε η ώρα να παντρέψουμε το φαγητό μας. Πολύ απλά που συμπιέστηκε μόνη της η χύτρα ταχύτητος γιατί σβήσαμε τη φωτιά πριν τηγανίσουμε τις μελιτζάνες. Τώρα, ρίχνουμε μέσα τις μελιτζάνες και ανακατεύουμε ελαφρώς. Θέλουμε μελιτζάνες να τραβήξουν από το ζουμάκι αλλά να μην λιώσουν τελείως. Θέλουμε να κρατήσουν το σχήμα τους. Και τώρα, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Και κοιτάξτε εδώ ένα φαγητό. Παναγία μου. Είναι το απόλυτο comfort food. Είναι το φαγητό που όλοι θέλουμε να φάμε, όλοι θέλουμε να δοκιμάσουμε και όλοι θέλουμε να μάθουμε να το φτιάχνουμε. Παναγία μου. Και το μόνο που χρειάζομαι είναι λίγα μυρωδικά από πάνω. Λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Και βέβαια φετούλα. Η φέτα μας αρέσει. Θέλουμε από δίπλα. Και λίγο ρίγανη. Παναγία. Το απόλυτο πραγματικά φαγητό. Το κρέας θέλω να δείτε πόσο λιώνει. Κοιτάξτε. Απλά το ακουμπάς και λιώνει σε κομμάτια. Και οι μελιτζάνες έχουν γίνει τόσο τρυφερές και τόσο νόστιμες. Θυμηθείτε να βάλετε το ελαιόλαδο στο τέλος. Πραγματικά. Λιώνει στο στόμα. Και πραγματικά είναι μια εμπειρία. Φτιάχνει ψωμάκι, παπάρα να κάνει το ζουμάκι και πραγματικά να ευχαριστηθεί το φαγητό. Άμα σας άρεσε η συνταγή, πρέπει να κάνετε like στο YouTube, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, να γράψετε comments κάτω από το βίντεο και φυσικά να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Να θυμάστε ότι με τη χύτρα ταχύτητος μαγειρεύουμε σε πολύ λιγότερο χρόνο και πολύ πιο οικονομικά. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.